Με το ποσό των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις του περασμένου χειμώνα σε τρεις δήμους της Μαγνησίας, τον Αλμυρό, το Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου και το Δήμο Ρήγα Φεραίου. Ήδη εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό κονδύλι ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Αλμυρού. Το 16-17, την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, αν θυμόσαστε, ότι είχαμε ένα πολύ έντονο χειμώνα σε επίπεδο χιονόπτωσης. Προκλήθηκαν πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές και οι περιοχές του Δήμου Αλμυρού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και του Δήμου Ρήγα Φεραίου κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως πλημμυρόπληκτες με αυτή τη λογική, διότι οι μεγάλοι όγκοι χιονιού δημιούργησαν πελώρια προβλήματα και όγκους του νερού. Προσπαθούμε να θεραπεύσουμε και τις περσινές λοιπόν πληγές. Εγκρίθηκε ένα μεγάλο ποσό της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων και ήδη το προσεχές διάστημα δημοπρατούμε το πρώτο ποσό που είναι 1.250.000 ευρώ. Υπέγραψε ο Περιφερειάρχης ήδη τα τεύχη διακήρυξης και θα βγάλουμε το διαγωνισμό που και αφορά αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων που προέκυψαν από τις πλημμύρες την προηγούμενη χρονική περίοδο στον Αλμυρό, σε όλο το οδικό δίκτυο και κυρίως στα ορεινά που είχαμε καταστροφή του οδικού δικτύου σε επίπεδο τέτοιο που να διακόπτηκε η κυκλοφορία σε μερικά σημεία. Τα έχουμε αντιμετωπίσει πρόσκαιρα. Τώρα θα γίνουν εργασίες στο σύνολό τους και ένα μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου του Αλμυρού θα αποκατασταθεί.